Καλησπέρα, φίλε και φίλοι. Εξέλιξη η οποία <coughs> αν είχαμε μια εθνική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που να αγαπούσε και να ήθελε το καλό του τόπου, θα την έπιανα από τα μαλλιά και θα την εκμεταλλευόταν. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις έχουν μάθει να δουλεύουν, να πουλάνε εκδούλευση και να μην δρούν με εθνική συνείδηση. Η εξέλιξη αφορά τη Μακεδονία. Η υποψήφια του αντιπολιτευόμενου γνωστού μας Βέμερο στα Σκόπια στις προεδρικές εκλογές υποστήριξε ότι η συμφωνία είναι ακόμα ανοιχτή. Δεν είχε επιτευχθεί δηλαδή ακόμα συμφωνία. Είναι ακόμα ανοιχτή. Δηλαδή αφισβήτησε τη συμφωνία των προσπών ότι η ίδια δεν θα χρησιμοποιεί την ονομασία που συμφωνήθηκε με την Ελλάδα. Τι άλλο περιμένουν και τι άλλο περιμένουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ειδικά της Μακεδονίας, για να καταλάβουν ότι τους δουλεύουν για να καταλάβουν ότι δεν τους ενδιαφέρει το ζήτημα Μακεδονία. Έχει τελειώσει για αυτούς. Για αυτούς, για μας όχι φυσικά. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Η υποψήφια του αντιπολιτευόμενου Βεμερό στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στη χώρα στις 24 Απριλίου, Γκροντάλια Τρεχαγυρευόπουλο θεωρεί πω το θέμα τη συμφωνία των Πρεσπών παραμένει ανοιχτό. Δεν έχει κλείσει. Ενώ όπω διακηρύσει στην προλογική τη καμπάνια, η ίδια δεν θα χρησιμοποιεί τη νέα ονομασία τη χώρα Βόρεια Μακεδονία. Μήπω θέλει να χρησιμοποιεί τα σκόπια ή το βαρντάσκα. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Συγγνώμη, αν είναι έτσι. Συγκεκριμένα, στο επίσημο πρόγραμμα της Γκορντάνα, εν ώψη των προεδρικών υπλογών, που παρατίθεται στην ιστοσελίδα, στην επίσημη ιστοσελίδα του Βεμερό, οι θέσεις της υποψηφίας του κόμματος αυτού για την συμφωνία των Πρεσπών είναι η εξή. Η συμφωνία των Πρεσπών συμπεριλαμβανομένων των συνταγματικών τροποποιήσεων εγκρίθηκε κατά παράβαση του εθνικού δικαίου και συνιστά επίμαχο θέμα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου ιδίω σε σχέση με το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση στην αρχή της ισότητας των κρατών την παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους ενώ η παρίσφρηση στην ταυτότητα συνιστά μια επιπλέον σοβαρή παραβίαση των συλλογικών και ατομικών ανθρώπινων δικαιωμάτων των πολιτών της, εγώ δεν το λέω τόσο από νομικής όσο και από πολιτικής άποψης εξακολουθώ το θέμα παραμένει ανοιχτό δηλαδή με λίγα λόγια δεν δέχεται τη συμφωνία των προσπών θεωρεί μάλιστα ότι έχει παραβιαστεί το εθνικό δίκαιο των Σκοπίων. Ενώ το εθνικό δίκαιο της Ελλάδος δεν έχει παραβιαστεί. Παρ' όλα αυτά, εξαργυρώθηκε με μία θέση Προέδρου της Δημοκρατίας. Στευόμενη την ξεκάθαρση εκπεφρασμένη βούληση των Μακεδόνων πολιτών. Τους δικούς της λέει. Το Σεπτέμβριο του 1991 όταν έγινε το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της χώρας. Καθώς και το Σεπτέμβριο του 2018 έγινε το δημοψήφισμα για τη συμφωνία των Πρεσπών τότε. Αλλά και ως πολίτης στις δημόσιες δηλώσεις μου δεν θα χρησιμοποιώ τον επιθετικό παρακαλώ, έτσι τον προσδιορίζει, προσδιορισμό βόρεια. Η κυρία Γκορντάνα έχει εκφράσει τις ίδιες απόψεις και στη διάρκεια των τελευταίων προεδρικών εκλογών που είχαν διεξαχθεί τον, τον Μάιο του 2019, ως υποψήφια πάλι του Βεμερό. Στι εκλογέ εκείνε η κυρία Γκορντάνα είχε ιτηθεί από τον πρόεδρο τη χώρα, Στέβο Πενταρόφσκι. Σημειώνεται ότι πριν από μερικέ ημέρε και ο αρχηγό του δεξιού αντιπολιτευόμενου βεμερό. Χριστίνα Μιτσότσκι, ανέφερε Χριστιαν, συγγνώμη, Χριστιαν Μιτσκότσκι ανέφερε πως γι' αυτόν το όνομα της χώρας είναι και θα παραμείνει σκέτο. Συγκεκριμένα ο, ο Χριστιαν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού debate που είχε με τον αρχηγό του κυβερνόντος σοσιαλδημοκρατικού κόμματο SDSM. Ερωτηθείς πώς θα κατονομάζει τη χώρα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό σε περίπτωση που εκλεγεί η Πρωθυπουργός χώρα χώρας, απάντησε ως εξή. Δεν ξέρω γιατί θα πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά εάν λάβουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών για μένα είναι και θα είναι πάνω σε αυτό δεν υπάρχει αμφιβολίες. Η πρόγονή μου θα είναι περήφανοι για μένα για ό,τι κάνω για το λαό και τη χώρα μου. Πάνω σε αυτό δεν υπάρχουν αμφιταλαντεύσεις. Δεν αλλάζω τη θέση μου. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το βέμερο προηγείται και μάλιστα με σημαντική διαφορά του κυβερνώντος Σοσιαλιαδημοκρατικού Κόμματος ενώψη των βουλευτικών εκλογών στα Σκόπια ή Βαρντάσκα όπως σας αρέσει τα, που θα διεξαχθούν στις 8 Μαΐου και οι οποίες θα συμπέσουν με το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών από τους 7 υποψηφίους που συμμετέχουν στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, στις 24 δηλαδή Απριλίου, στο δεύτερο γύρο αναμένεται να μετρηθούν η Γκορντάνα και ο Στέβο Πενταρόφσκι που είναι τώρα πρόεδρος των Σκοπίων. Το αποτέλεσμα θεωρείται αφύρωπο. Δεν υπάρχει δηλαδή ακόμα κάποιο αντίβαρο να δούμε ποιος από τους δύο θα επικρατήσει. Σημασία όμως έχει ότι αρνούνται να στη χειρότερη περίπτωση να αναγνωρίσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Κάτι που θα έπρεπε αυτομάτως να τσιμπήσει η ελληνική πλευρά να την τελειώσει και να απαγορεύσει παντού την χρήση του όρου αυτού. Να απαγορεύσει τα αυτοκίνητά τους να μπαίνουν στην Ελλάδα, φέροντας το σήμα αυτό, να ακυρώσει όλες τις αγοροπολισίες ακινήτων που έχουν γίνει στην Βόρεια Ελλάδα, από πολίτες μιας ανύπαρκτης χώρας και άλλα πολλά που θα μπορούσε να τους κάνει να γονατίσουν μέσα σε μια εβδομάδα. Πολιτική βούληση δεν υπάρχει. Πολιτική βούληση στην Ελλάδα δεν υπάρχει για αυτό το θέμα. Γιατί έχουν οδηγίες από τους ανωτέρους τους. Εσείς όλοι επάνω στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, να πάτε στις κάλπες να ξαναψηφίσετε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Βοήθειά σας. Γεννηθείτε το, το θέλημά του.